Ένας διπλός στόχος επιτεύχθηκε με την υλοποίηση του διήμερου μουσικού φεστιβάλ από την Εταιρεία Επιρροτικών Μελετών, που ξεκίνησε την Τρίτη το βράδυ και ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης. Αφενός, η ανάδειξη του καλλιτεχνικού μουσικού έργου που υλοποιείται στη μουσική σκηνή της πόλης από νέους κατά βάση και στην πλειονότητά τους λάτρεις της μουσικής, και αφετέρου η ανάδειξη ενός διαφορετικού χώρου στα Λιθαρίτσια μπροστά από την είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Η Εταιρεία Υπηρετικών Μελετών επιδιώκει, όπως άλλωστε αναφέρθηκε και στη συνέντευξη τύπου για την προαναγγελία της διοργάνωσης, να καθιερώσει σε θεσμό το φεστιβάλ και αφετέρου να βρουν μια φιλόξενη σκηνή όσο γίνεται περισσότερη μουσική και συγκροτήματα της πόλης. Την πρώτη ημέρα το φεστιβάλ αφιερώθηκε στην ελληνόφωνη μουσική, ενώ την Τετάρτη θα φιλοξενηθεί η αγγλόφωνη μουσική σκηνή. Πρόσωπο γεμάτο ουλές, από αυτές που με μαχαίρι βρώμικο ή με νυχιστέρι κοφτερό έχουν γίνει. Βαθιές χαραγματιές να μην ξεχνάς, τα χέρια να μην ξεχνάς που σε πλήγωσαν, τα πρόσωπα που χάθηκαν. Πίσω από το φως.